Καλησπέρα σας. Είναι χαρά μου που είναι ανάμεσά σας με μια μεγάλη δυσκολία. Πώς το αόρατο θα το κάνουμε ορατό. Και κυρίως, πώς θα συνεργαστεί το αόρατο ή αυτό που εμείς θεωρούμε αόρατο με τον ορατό άνθρωπο. Κάποτε ένας γέροντας έλεγε «Θεέ μου, πού είσαι» και το απαντάει μετά από αγώνα πολλών χρόνων. «Εσύ δεν με βλέπεις, εγώ ορατός είμαι». Ο ποιητής το έλεγε αλλιώς. «Πόσο μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε». Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η προσπάθειά μας και ύστερα από όλες αυτές τις πλευρές του επιστητού που είδαμε σήμερα είναι αρκετά δύσκολη, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα μέσα από την τάξη για να μπορέσουμε να περπατήσουμε αυτό το δρόμο, αυτόν τον δύσκολο δρόμο της σχέσης του αόρατου Θεού, του αόρατου για μας, στα μάτια μας, των πολλών Θεού και του ορατού ανθρώπου. Πριν από λίγο καιρό ένας μαθητής στην τάξη, τη στιγμή που τους ρωτούσα, μάλλον εγώ τους ανέπτυσα τι είναι ο Θεός, αν μπορώ βεβαίως να κάνει κανείς κάτι τέτοιο, και τα παιδιά, ρωτούσα τα παιδιά, ποιος νομίζετε ότι είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός σας, σε τι Θεό πιστεύετε. Ένας πιτσιρικάς μου λέει, μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος μόνος του. Στην τάξη βασίλευσε και λίγο αμηχανία, γιατί είμαστε συνηθισμένοι να λέμε «πώς μπορώ να σωθώ» ή «πώς θα σωθούν οι άλλοι» απαντάμε στο δεύτερο ερώτημα, λες και ξέρουμε εμείς ότι στο τσεπάκι μας έχουμε εξασφαλίσει τη σωτηρία. Το πρόβλημα όμως είναι όταν βάζουμε το ανάποδο, γιατί εδώ ήταν το ανάποδο. Τελικά μπορώ να μην θέλω να σωθώ. Και ο Θεός τι κάνει με αυτό. Τότε άρχισε ένα μεγάλο ταξίδι, γιατί μπήκαν πολλά ερωτήματα, ανάμεσά τους ήταν ποια είναι τα όρια του ανθρώπου, ο Θεός έχει όρια, πόσο πραγματικά είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, πότε ο άνθρωπος έχει ουσιαστική σχέση με τον Θεό, ποια πραγματική εφαρμογή μπορεί να έχουν οι απαντήσεις των ερωτημάτων αυτών σε έναν κόσμο που είναι θρηματισμένος και σε μια πραγματικότητα που τον απανθρωποποιεί. Μήπως τελικά οι χριστιανοί είμαστε πολύ ρομαντικοί και ο χριστιανισμός είναι μια πολύ όμορφη ουτοπία. Ένιωσα πάρα πολλά συναισθήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας τα μεταφέρω. Ήμουν ανάμεσα στο τραγούδι του Σαββόπου που λέει «Τι να πω για τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα». Ένιωσα σαν τον σπορέα της παραβολής, που θα ήθελα να ρίξω σπόρο ακόμα και στην πέτρινη γη για μια δεύτερη ευκαιρία. Ένιωσα σαν εκείνον τον ταξιδιώτη που ετοιμάζεται για ένα μεγάλο ταξίδι με άλλους ορίζοντες, ξαφνικούς. Γιατί στην πραγματικότητά μου, ένιωθα σαν εκείνο το ταξίδι που ξεκινούσε για τον άνθρωπο όταν ο Χριστός, την Ανάσταση, όπως βλέπουμε στην εικόνα, να τραβάει τον ασπρομάλι Αδάμ και τη λευκομαλούσα Εύα προς τα πάνω, το σκοτάδι του θανάτου. Η περιπέτεια λοιπόν όλο μας ξεκίνησε με τον πίνακα του Μιχαήλ Αγγέλου, εκεί που σε αυτόν που ο Θεός απλώνει το χέρι του, φαίνεται ότι απλώνει το χέρι του και αντίστοιχα απλώνει και ο άνθρωπος το δικό του χέρι. Και σε εκείνη τη διοίκηση, σύμφωνα με την οποία ένας πλούσιος πλησιάζει τον Χριστό και τον ρωτά «Τι πρέπει να κάνω για να βρω τον παράδεισο, δηλαδή για να σωθώ?» Ο Χριστός απάντησε ότι θα πρέπει να τηρεί τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου. Και αυτός χάρηκε. Γιατί σύμφωνα με το κείμενο, τηρούσε όλες τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου. Happy end. Όχι. Έκανε μια ερώτηση, η οποία όμως έκρυβε μια μεγάλη έκπληξη. Τι άλλο λέει πρέπει να κάνω, αφού τα κάνω όλα? Του λέει, κοίτα, πούλησε τα υπάρχοντά σου και ακολούθησέ με. Και γράφει το κείμενο. Ήταν πολύ λυπημένος τελικά και έφυγε, γιατί ήταν πολύ πλούσιος. Τελικά διάλεξε να μην σωθεί, γιατί η καρδιά του ήταν αλλού επικεντρωμένη. Ο Χριστός δεν έκανε τίποτε άλλο. Όμως εδώ μας αναδεικνύεται ένας πολύ βασικός άξονας της θεολογίας μας. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, είναι το όριό του. Σύμφωνα με αυτά που διδάσκουν οι Άγιοι μας, και παράλληλα φαίνεται ότι ο άνθρωπος συνεργεί μόνο σε ό,τι αγαπά. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ελεύθερος να μην σωθεί, αλλά όπως είναι ελεύθερος και να σωθεί. Οι επιλογές του ριζώνουν σε έναν ίσης αξίας άξονα της Ορθόδοξης Θεολογίας. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο όπως αγαπά ολόκληρη τη δημιουργία του. Γι' αυτό άλλωστε και πλάστηκε. Και ο άνθρωπος και η δημιουργία, από αγάπη.
Η οποία δεν μπορεί να υπάρξει όμως χωρίς την ελευθερία. Αγάπη χωρίς την ελευθερία είναι τυραννία. Όπως και ελευθερία χωρίς την αγάπη μπορεί να εκφυλιστεί και εκφυλίζεται σχεδόν πάντα σε ασυδοσία. Για τα παιδιά ήταν και παραμένει το εξής πρόβλημα σημαντικό. Ότι ο πυρήνας του προβλήματος που έθεσαν δεν ήταν το ποιος θα σωθεί, αλλά η συνέργεια. Και ότι η συνέργεια για τη σωτηρία και ότι η σωτηρία δεν είναι απονομή του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί μόνος του. Και ο Θεός δεν μπορεί να σώσει μόνος τον άνθρωπο. Για να φτάσουν λοιπόν να καταλάβουν τα παιδιά τι εννοούσαμε και ακόμα το παλεύουμε, χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιήσαμε και χρησιμοποιούμε συνεχώς μερικά παραδείγματα. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα. Είναι μια αδιάσπαστη ενότητα, σωματοψυχική ενότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε τον άνθρωπο, ούτε να τον θεραπεύσουμε, ούτε να κατανοήσουμε κάθε του πρόβλημα, αν απομονώσουμε το ένα από το άλλο. Κανένα μυστήριο της Εκκλησίας, ένα άλλο παράδειγμα, δεν τελείται μόνο του. Ο ιερέας δεν μπορεί να τελέσει κανένα μυστήριο χωρίς τους πιστούς. Αλλά ούτε και οι πιστοί μπορούν να τελέσουν, μυστήριο χωρίς τον ιερέα. Χρειάζονται και οι δύο. Αλλιώς δεν έχουμε μυστήριο. Κανένα μυστήριο δεν τελείται χωρίς τη συνέργεια της ύλης, χωρίς την παρουσία της ύλης. Ο Θεός αγιάζει και μεταβάλλει την προσφορά μας. Δηλαδή, στη Θεία Ευχαριστία, στη λειτουργία, το ψωμί που προσφέρουμε μεταβάλλεται σε σώμα Χριστού και το κρασί μεταβάλλεται σε αίμα Χριστού. Στο βάπτισμα το νερό σε μεγάλο αγιασμό και στο ευχέλαιο το λάδι αγιάζει τον άνθρωπο. Στο γάμο αγιάζεται ο άντρας και η γυναίκα και η αγάπη που προσφέρουν στο Θεό. Η φιλανθρωπία δεν είναι μια απλή ενέργεια, δίνω χρήματα απλά ή κάνω κάτι, αλλά τι, η προσφορά του εαυτού μου, καύση καρδίας, λένε οι Άγιοι. Είναι, συνεργάζομαι με το Θεό και γίνομαι τα χέρια Του, τα πόδια Του και κυρίως γίνομαι η αγάπη Του, ο τρόπος που βλέπει τον κόσμο. Αυτό γίνομαι. Αυτή την πραγματικότητα τη βλέπουμε πολύ συχνά στην Αγία Γραφή. Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο και εκείνος έχει τη δυνατότητα να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι. Κορυφαίο παράδειγμα στην ιστορία των κλήσεων αυτών, γίνει πάρα πολλά τα παραδείγματα, είναι η Θεοτόκος. Κυρίως το σημείο εκείνο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Δεν υπάρχει Άγιος Εκκλησίας που να έχει γράψει κείμενο για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και να μην σταθεί σε ένα σημείο. Ότι εάν η Θεοτόκος έλεγε όχι στο ερώτημα του Αγγέλου, τότε το σχέδιο που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο δεν θα πραγματοποιούταν στη συγκεκριμένη στιγμή και με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Πολλοί από εμάς αγκιστρωνόμαστε στο χάσμα ανάμεσα στον άφθαρτο και στον αόρατο Θεό και στον καθημερινό άνθρωπο, οπότε εξαιτίας αυτού του χάσματος, δηλαδή που έτσι το βλέπουμε στα μάτια μας, υποτιμάμε τη συνέργεια γιατί έχουμε μάθει ή αντιλαμβανόμαστε περισσότερο ίσης αξίας πλευρές να συνεργάζονται, περίπου. Όμως ξεχνούν, όσοι το σκέφτονται αυτό, ότι το χάσμα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Έχει γεφυρωθεί, γράφει ο Άγιος Αθανάσιος, έγινε ο Θεός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Για να πει τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα που σε λίγο πλησιάζουν. Ο άνθρωπος υλοποιεί τον Λόγο του Χριστού στη ζωή του και όταν τον υλοποιεί πετυχαίνει μια συνταρακτική αλλαγή. Αντιλαμβάνεται ποιος είναι. Η αυτογνωσία ξεκινά από το σημείο της απελευθέρωσής μας από την ανάγκη ή τις ανάγκες και την αμαρτία. Φωτίζεται και επομένως μπορεί να διακρίνει την αρχή και τον προορισμό του. Πραγματικά πρόκειται για ένα είδος αφύπνισης. Δεν εξαρτάται από τις επιθυμίες του, αλλά συνδέεται με την αγάπη. Στη ζωή του δεν κυριαρχεί ο φόβος, αλλά η ελπίδα. Αυτή την πραγματικότητα την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος με μια φράση. Δεν ζω εγώ πια, ζει μέσα μου ο Χριστός. Καλό είναι να θυμόμαστε πόσοι φιλόσοφοι έγραψαν εκατοντάδες σελίδες και πόσοι ψυχοθεραπευτές από όλες σχεδόν τις σχολές ψυχοθεραπείας εργάζονται με ανθρώπους αναζητώντας τι, την αρετή της συνέργειας, η οποία θεμελιώνεται στην αγάπη, στην ελευθερία
και αυτή οδηγεί στην αυτογνωσία. Πέρα όμως από αυτή, ο καρπός της συνέχειας του ανθρώπου με το Θεό είναι μια αναβάπτιση της δημιουργικότητάς του, ένα άλλο δώρο που έχει. Όπως προσφέρθηκε ο Θεός για να αλλάξει η πορεία του ανθρώπου και εμείς προσφέρουμε τον εαυτό μας, τις γνώσεις μας, τις ελπίδες μας, τις χαρές μας, τις λύπες μας, το χρόνο μας, αυτό που είμαστε, τις δεξιότητές μας. Γινόμαστε οι άνθρωποι των άλλων ανθρώπων που δεν μπορούν. Φωτίζουμε τη ζωή τους. Μπορούμε να την προστατεύσουμε και να την περιθάψουμε. Γινόμαστε μια αγκαλιά, ένα σπίτι που φιλοξενεί. Η διδασκαλία των παραβολών είναι συγκλονιστική. Προσφέρεται ο καλός Σαμαρίτης και γίνεται ο άνθρωπος του πληγωμένου που δεν του έδινε σημασία, που δεν του έδωσαν σημασία οι προηγουμένοι που πέρασαν. Ο φιλέσπονος πατέρας γίνεται μια αγκαλιά για το γιο που επιστρέφει. Και τέσσερις φίλοι γίνονται τα πόδια ενός παραλυτικού όταν ανοίγουν τη σκεπή και τον φέρνουν μπροστά στα πόδια του Χριστού. Ο καλός πορέας σπέρνει το σπόρο του ακόμα και στην πέτρινη γη για να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι η αρετή της συνέργειας. Η ελεύθερη συνεργασία του ανθρώπου με το Θεό αγιάζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Υπερβαίνει με την αρετή της δημιουργικότητας τους κλειστούς ορίζοντες των φυσικών περιορισμών και έχει τη δυνατότητα η δημιουργία να βρει ξανά το σκοπό της, να γίνει δηλαδή παράδεισος, όπως τα μυστήρια που περιγράψαμε πριν. Συνέργεια σημαίνει συμπόρευση, μια διαρκής έξοδος από τον εγκλωβισμό στην αυτάρκειά μας. Έχουμε σκεφτεί γιατί είμαστε καταναλωτές προϊόντων, συναισθημάτων, ερώτων, θρησκειών, πνευματικοτήτων. Αυτή η διόμορφη Βαβέλ ριζώνει, δημιουργείται από τον εγωισμό που προέκυψε αφού αρχίσαμε να εγκλωβιζόμαστε στη μοναξιά και ανάποδα. Και η μοναξιά μας εγκλώβησε και δημιούργησε τον εγωισμό μας. Έτσι τι φτιάξαμε, ωραία κελιά. Τα σπίτια μας δεν είναι σπίτια, είναι ωραία κελιά που μας δίνουν τη δυνατότητα να αισθανόμαστε αυτή την αυτάρκεια με όλη αυτή την τεχνολογία που υπάρχει γύρω μας και τελικά τι κάνουμε, δεν ζούμε σε κοινότητες και πολύ περισσότερο δεν ζούμε σε κοινότητες αγάπης. Ο κόσμος, τον αισθανόμαστε βρώμικο, δεν είναι όμως. Είναι καλός λίαν. Ο ίδιος τι κάνει, συγχαίρει, συνακολουθεί, συνοδύνει και συστενάζει ανάλογα με το τι κάνει ο άνθρωπος που συνεργάζεται με αυτόν. Συνέργεια σημαίνει ανάπτυξη. Ο άνθρωπος δεν διαχωρίζει την κτήση σε πνευματική και σε υλική, δεν συχαίνεται την επιφανειακή βρωμιά που βλέπουμε πριν και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει λόγος να στραφεί είτε σε μια φυγή, είτε να ακολουθήσει, πάλι να διαφύγει, σε ένα στήλο ακτιβισμού. Η ανάπτυξη, η δημιουργικότητα, η ελευθερία και η αγάπη συνδράμουν ώστε ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από την ιδέα ότι ό,τι υπάρχει γύρω του είναι το άπαν για αυτόν. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Η επιστήμη, οι τέχνες συνεργάζονται, δεν είναι ορίζοντάς του. Τον βοηθούν για να ανοίξουν ορίζοντες. Δεν είναι όμως η σφαίρα γιατί έτσι θα τον κλείσουν. Η συνέργεια γεννά την αγιότητα, η οποία είναι καρπός της αγάπης του ανθρώπου με τον Χριστό. Η αγιότητα δεν είναι κατόρθωμα, είναι αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα της μετοχής. Είναι καρπός, όπως το αμπέλι προκύπτει και είναι κατζωμένο πάνω στην άμπελο. Η σχέση σώζει λοιπόν. Είναι ολοκάθαρο πως η σωτηρία του ανθρώπου, όπως και η θεραπεία του, δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα είτε της ικανότητας του θεραπευτή, είτε της πιστότητας του θεραπευμένου, αλλά σε συνδυασμό με την αγάπη και την ελευθερία που λέγαμε πριν. Ποια αξία τώρα μπορεί να έχει η θεολογική κατανόηση της συνέργειας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σήμερα? Αναφερθήκαμε κιόλας. Η κρίση, για 8 χρόνια ζούμε κρίση. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ότι δεν συνεργαζόμαστε και αυτό ακριβώς και όχι μόνο μένουμε στην κριτική ή στην αυτοκριτική, αλλά δεν ανοίγουμε έναν ορίζοντα μπροστά. Έχει διατυπωθεί μόνο ένα μετά με τον Αλέν Τουρέν, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε λοιπόν να δούμε κάτι ακόμα. Ότι για εμάς τους χριστιανούς αυτή η έλλειψη τη συζήτηση για το μετά σημαίνει απιστία. Σημαίνει κενό. Είναι μια δυναμία να καταλάβουμε ποια είναι η σχέση μας με τον ίδιο τον Θεό. Η υπέρβαση λοιπόν
που καλούμαστε μπορεί να κατορθωθεί μόνο όταν ο άνθρωπος ασκείται να ζει ελεύθερος και εν αγάπη. Γεγονός που σημαίνει ότι αποδέχομαι τον άλλον ως αδελφό και όχι ως αντίπαλο. Η προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων του περιβάλλοντος δεν πρόκειται να ευοδοθούν αν δεν στηριχθούν στο σεβασμό που γεννιέται από την αγάπη και την ελευθερία. Ούτε φυσικά και οι προσπάθειες αντιμετώπισης όλων των μορφών βίας που κυλιδώνουν την ανθρώπινη ιστορία και τις ανθρώπινες κοινωνίες μπορούν να υπερβαθούν, να αντιμετωπιστούν, γιατί τα πράγματα είναι τίποτα, είναι απλά. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα με κατασταλτικά μέτρα. Αυτό που μας χρειάζεται είναι συντροφικός δεσμός, συνέργεια δηλαδή. Και αυτός ο συντροφικός δεσμός δεν διατηρείται με συνεχή επίκληση υποχρεώσεων, καθήκοντος ή των νομικών ή της νομικής αποτροπής που χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά. Ο σύγχρονος άνθρωπος μαραζώνει, όπως είδαμε, καταναλώνοντας αγαθά, φυλακισμένος ατέλειωτες ώρες. Και ζητάει όμως ένα άνοιγμα για να πορευτεί. Ζητά ψήγματα παραδοχής, μια αφορμή αλλαγής, μια ρανίδα δεύτερης ευκαιρίας. Αυτό το έλλειμμα αγάπης και ελευθερίας, στο οποίο συστεγάζεται η συνέργεια, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αγωγή συνέργειας, με οικοδόμηση κοινοτήτων συνέργειας. Βλέπουμε αυτή λοιπόν την αναγκαιότητα και ρωτάνε τα παιδιά, μπορούν να συμβούν όλα αυτά? Φυσικά και ναι. Και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε οικογένειες συνέργειας, σχολεία συνέργειας, αγωγή συνέργειας? Απλούστατα, να μιμηθούμε αυτό που έχουμε ξεχάσει, ότι η Εκκλησία δεν είναι θεσμός, είναι κοινότητα. Δεν είναι κάθετη ιεράρχηση, είναι οριζόντια. Είναι άνθρωποι που περπατάμε. Και ας ξεκινήσουμε από την εγκράτεια, που πολλές φορές έτσι μας κάνει και αγχωνόμαστε λίγο. Αλλά εγκράτεια τι σημαίνει? Τι έχει αξία? Ο άρτος ή εγώ? Ή το νόημα? Αυτό που τρώμε ή αυτό που μας οδηγεί? Αυτό που έχουμε ή αυτό που είμαστε? Μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε λοιπόν τα πάθη που συσκοτίζουν την ψυχή μας και μας απομονώνουν από το Θεό και τους άλλους και συγκινόμαστε σύντροφοι και συνοδοιπόροι. Η σύγχρονη παραγωγική αυτό ζητά με τις μεθόδους διδακτικής. Το κέντρο είναι η συνέργεια των μαθητών με το δάσκαλο. Στη θεολογία το κέντρο είναι η συνέργεια του ιερέα με την κοινότητα. Αυτός είναι ο καρπός, αυτός είναι ο κοινός στόχος. Αυτό όμως δεν κατορθώνεται με την απόκτηση γνώσεων, αλλά με την αυτογνωσία και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών που ο άνθρωπος έχει ως δώρα από το Θεό. Να δούμε με τα μάτια του Δημιουργού την αλήθεια του είναι μας, να μιμηθούμε τον τρόπο που δίδαξε και ενέπνευσε. Για να φωτιστεί ο κόσμος δεν χρειάζονται πολλοί, χρειάζονται έμπιστοι, αποφασισμένοι. Άνθρωποι που έχουν ξεφύγει και έχουν υπερβάλει την αδικία και τη μοναξιά που ένιωσα. Δεν νιώθω βεβαίως ότι έπεισα τους μαθητές μου. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν έχω πείσει ούτε εσάς. Αλλά το πρόβλημά μου δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι είναι το εξής. Να ανοίξουμε μια χαραμάδα, να δούμε τι υπάρχει και τι δυνατότητες μας δίνει αυτή η συνέργεια. Τι στόχοι υπάρχουν και τι μπορούμε να αναπτύξουμε συνεργαζόμενοι. Να δώσουμε μια αφορμή. Να μιλήσουμε για ένα νέο. Αυτό που λέει ο Λιβαδίτης, για το νέο εκείνο, ένα νέο, ποιο δηλαδή, για το φιλέσπαρχο που γεννήθηκε και τέτοιο νέο δεν θα ξανακούσουμε άλλος τους αιώνας. Εμείς προσδοκάμε, μιμούμενοι με το Χριστό, να φτιάξουμε, να είμαστε εμείς εκείνα τα νέα που θα δημιουργήσουν ένα κόσμο συνέργειας που πατάει πάνω στην αγάπη, στην ελευθερία και στη δημιουργικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.